Τα χελιδονίσματα τα πραγματοποίησαν εθελοντική δράση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία τα τελευταία 10 με 15 χρόνια. Ο στόχος είναι να γνωρίσουν τα παιδιά τα διαφορετικά είδη χελιδονιών στην Ελλάδα εν ώψη της ανοιξιάτικης μετανάστευσης. Θα τους μιλήσουμε για τη μετανάστευση, για τους κινδύνους που βρίσκουν τα χελιδόνια που αντιμετωπίζουν όταν ταξιδεύουν και τέλος θα κατασκευάσουμε και μία φωλιά δηλώνοντας ότι κυρίως αυτό ισχύει για τις μεγάλες πόλεις, στις μεγάλες πόλεις, ότι πολλές φορές τα πουλιά δεν βρίσκουν τα απαραίτητα υλικά για να φτιάξουν τις φωλιές τους λόγω της... Το τι μπορούν να βρουν τέλος πάντων στην πόλη, δεν έχουν τα υλικά. Ναι, δεν έχουν τα υλικά. Αυτό από ό,τι μπορώ να καταλάβω, πέρα από το κομμάτι το ψυχαγωγικό, έχει να κάνει με μια ευαισθητοποίηση των παιδιών απέναντι και στα χελιδόνια και στα πουλιά γενικότερα. Ναι, ας μιλήσει. Πέστε μας εσείς. Ναι, εγώ είμαι η Σοφία Τάζογλου από το εργαστήρι Βίωσε και Επιβίωσε. Και αυτό ακριβώς θα κάνουμε σήμερα. Θα προσπαθήσουμε να τους ευαισθητοποιήσουμε και τους γονείς και τα παιδιά, ούτως ώστε να αντιλαμβάνονται τι γίνεται έξω στον κόσμο που δεν είναι δικό μας. Τον μοιραζόμαστε με όλα τα πλάσματα της φύσης. Κάποια από αυτά φυσικά είναι και τα χελιδόνια μας. Θα τους δείξουμε τα 5 είδη χελιδονιών της Ελλάδας, τα 4 της Χίου. Θα δώσουμε έμφαση στο σπίτι χελιδόνων, γιατί αυτή τη φορά θα φτιάξουμε σήμερα. Είναι πιο εύκολη, θέλει μόνο λάσπη για να την φτιάξει το χελιδονάκι μας, αλλά πού να την βρει τη λάσπη και ειδικά στοιχείο. Πόπο δύσκολη η αποστολή αυτή. Εμείς το πρωί πήγαμε στο ποταμάκι της Κλειδούς και μαζέψαμε τα υλικά για τα παιδιά και θα τους το διηγηθούμε όλο αυτό, το ταξίδι των χελιδονιών και στοιχείο. Οπότε μέσα δηλαδή από το παραμύθι και την ψυχαγωγία και την ιστορία περνάτε τα μηνύματα που θέλετε ακριβώς, στα παιδιά. Ακριβώς. Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η νέα γενιά να κατανοήσει τα πλάσματα τα οποία μας περιβάλλουν πέρα από το ανθρώπινο είδος? Είναι πολύ σημαντικό να τα κατανοήσει και να τα γνωρίσει, γιατί συνήθως τις δράσεις τις κάνουμε έξω, στην φύση, στην Κλειδού, έχουμε πάει στον Κατράρι, στο Φράγμα Κατράρι. Είναι πολύ βέβαια ωραίο που μας φιλοξενεί και η βιβλιοθήκη και κάνουμε τις δράσεις. Αυτό που παρατηρούμε πολλές φορές όταν βγαίνουμε στη φύση και από εκεί συνεχώς θέλουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα, είναι ότι τα παιδιά δεν γνωρίζουν καθόλου, δεν βγαίνουν έξω, δεν έρχονται σε επαφή, δεν γνωρίζουν τα δάση, το δασάκι της Κλειδούς, το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά στον αστικό ιστό της Χίου. Ακόμα και φοβούνται τα πουλιά, τα φυτά, τα ερπετά. Ναι. Δεν είναι καν εξοικειωμένα, ναι, δηλαδή, με όλα αυτά. Και το στοίχημα είναι να μπορέσουμε να τα φέρουμε σε επαφή και να είναι σαν να είναι το σπίτι τους, το δεύτερο σπίτι τους. Να καταλάβουν δηλαδή την αξία που έχει η φύση που μας περιβάλλει, έτσι. Ναι, έτσι. Σας ευχαριστώ. Τα παιδιά είναι μπροστά σε έναν υπολογιστή ή σε ένα κινητό και γνωρίζουν τα ζώα, ακόμα και τα οικόστα, μέσα από τον υπολογιστή. Δεν τα ξέρουν πώς είναι στην πραγματικότητα. Εγώ έχω τύχει να βγάζω παιδιά έξω και να μου βλέπουν αγελάδα και να μου τη λένε γαϊδουράκι. Το μέγεθος τους, και να μου τη λένε γαϊδουράκι. Πόσο μάλλον τώρα τα μεταναστευτικά ζωάκια, πουλιά κυρίως αυτή την εποχή, που τα γνωρίζουν μόνο από εμπειρίες και άκουσες των παππούδων τους με τις ξόβαλγες αυτό το στοιχείο. Είναι γενικά μία πρόκληση για μας και την κάνουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Ναι.